Πριν από λίγες μέρες ανακοινώθηκε το σχέδιο Αθηνά σε σχέση με την ανώτατη εκπαίδευση, με τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ της χώρας. Είναι εξαιρετικά σοβαρό και σημαντικό. Είναι προφανές ότι αυτά που περιγράφονται στο σχέδιο όπως δόθηκε στη δημοσιότητα προς διαβούλευση είναι μακράν από τις ανάγκες και τα ζωτικά συμφέροντα των Δυτικών Μακεδόνων. Με υπευθυνότητα, τεκμηρίωση, κοινή προσπάθεια, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας πρόκειται να παρέμβει σε όλα τα επίπεδα, γιατί θεωρούμε εξαιρετικά σημαντικό για τον τόπο μας την ισχυρή παρουσία του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας σε όλες τις πόλεις των Δυτικών Μακεδόνων που είναι ανεπτυγμένο, αλλά και μείζωνος στρατηγικής σημασίας την αυτόνομη υπόσταση, οντότητα, λειτουργία και ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αυτή τη στιγμή έχει αποστείλει πρόσκληση για μια συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου την ερχόμενη Δευτέρα με το θέμα του σχεδίου Αθηνά και τη λήψη κοινικής απόφασης, στην οποία βεβαίως εκτός από αυτά που προβλέπονται σε κάθε Περιφερειακό Συμβούλιο, δηλαδή η πρόσκληση των βουλευτών και των δημάρχων, θα κληθούν και οι πρόσωποι όλων των θεσμικών φορέων του τόπου για να συντονίσουμε από κοινού τις προσπάθειές μας και τις παρεμβάσεις μας ενωτικά. Το ζήτημα είναι εξαιρετικά σημαντικό και σοβαρό και άπτεται των ζωτικών μας συμφερόντων. Το αντιμετωπίζουμε με την πρέπουσα σοβαρότητα και η τεκμηρίωση που απαιτείται και τα δεδομένα που υπάρχουν θα αξιοποιηθούν με τον καλύτερο τρόπο. Σε κάθε περίπτωση δηλώνω ότι και προσωπική μου βούληση αλλά και βούληση όλων των Δυτικών Μακεδόνων είναι να εγνωστούμε για αυτό το οποίο πετύχαμε μετά από πολλές προσπάθειες τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο να το διατηρήσουμε αλλά να το ενδυναμώσουμε και να το αναπτύξουμε. Κύριε Δεκό, το περασμένο πρόβλημα δηλώνεται ότι το τυχό κατάργηση του Πανεπιστημίου και της Μακεδονίας θα προβλήσει για πολέμου για την Περιφέρεια της Μακεδονίας. Ποια μορφή θα πάρει από αυτό? Είναι πολύ νωρίς ακόμη. Έχουμε 45 μέρες διαβούλευσης. Το ίδιο σας δήλωσα και τώρα πάλι. Ότι άπτεται του πυρήνα των ζωτικών συμφερόντων και της υπόστασης των Δυτικών Μακεδονίων.